Κύριε Ζήγη, πάλι χρόνια πολλά. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τις τελευταίες ημέρες το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών που απειλούν το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι έγκαιρα είχα ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τα τεράστια προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Άλλοτε από εγκληματική αμέλεια, άλλοτε κάτω από αδιευκρίνιστες ή και ύποπτες λόγω της ώρας ή της περιοχής συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη χτες το βράδυ στην περιοχή των Τραχομακεδόνων, ξεσπούν πυρκαγιές που θέτουν σε δοκιμασία τις αντοχές του έμψυχου δυναμικού του πυροσβεστικού σώματος. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος, οι μισές περίπου πυρκαγιές από όσες έχουν εξηγιαστεί τα αίτια τους οφείλονται σε εμπρισμό από πρόταση. Ευτυχώς, χάρη στην αυταπάρτιση των πυροσβεστών και τον επιτυχημένο συντονισμό από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, τα πολύ χειρότερα έχουν αποφευθεί. Γνωρίζω βέβαια και κατανοώ απόλυτα τον πόνο που προκάλεσε η ζημιά σε σπίτια και καλλιέργειες, αλλά και οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, παρακαλώ, σκεφτείτε, θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο, και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και προσωπικά τον αρχηγό και ΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταράκη, για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν εγκαταλείψει τις οικογενειακές τους εστίες και έσπευσαν χθες το βράδυ από διάφορα σημεία της Αττικής στους Τρακομακεδόνες και τη Βαρυβόη. Οφείλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την άψογη συνεργασία στην αντιμετώπιση των τελευταίων πυρκαγιών. Όπως έχω ξαναπεί, η συμβολή όλων μας στη διατήρηση και τη διάσωση του φυσικού πλούτου της χώρας είναι απαραίτητη. Η χώρα μας χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, ειδικά σήμερα, 11 εκατομμύρια πυροφύλακες, ώστε να επιτηρείται στο σύνολό του ελληνικός χώρος και να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση για κάθε πυρκαγιά. Πρέπει να επιστρέψουμε μέσα από τον εθελοντισμό στην καθολική συστράτευση των πολιτών απέναντι στον υπαρκτό και παρόντα κίνδυνο. Το κίνδυνο που εκπροσωπεί για την ελληνική παράδοση, το ελληνικό περιβάλλον, τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της χώρας μας, η πυρκαγιά. Η σύσκεψη η οποία μόλις ολοκληρώθηκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω των μετεωρολογικών συνθήκων όλες οι μέρες μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας είναι μέρες εξαιρετικά κρίσιμες. Η επαγρύπνηση του κρατικού μηχανισμού οφείλει να φτάσει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Για τον ίδιο λόγο αποφασίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση της ελληνικής αστυνομίας με περιπολίες συνεχής στα δράση για την πρόληψη και την αποτροπή των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τις περιπολίες που πραγματοποιούν οι μοτοσυκλετιστές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι, θυμίζω, χρησιμοποιούνται φέτος, καθώς επίσης και με τις περιπολίες που εκτελούν κατά το δυνατόν οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων. Σας ανακοινώνω επίσης ότι θα απαγορευτεί απολύτως η κυκλοφορία και των πετρών και των οχημάτων στα περιαστικά δάση και από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου,
αλλά και σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ας γνωρίζει ο κάθε κακόβουλος ότι το ελληνικό κράτος δεν προτίθεται να μείνει άπραγο απέναντι στη μείζωνα αφιλή για τον πλούτο και τη ζωή των πολιτών και των κατοίκων της πατρίδας μας. Παρακαλώ επίσης θερμότατα τους πολίτες και τους κατοίκους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις δραστηριότητές τους αυτές τις ημέρες του αυξημένου κινδύνου, ώστε από σφάλμα ή από αμέλεια να μην δημιουργηθεί αιτία καταστροφής. Ευχαριστώ πολύ. Αναφορικά λοιπόν με τη χθεσινή πυρκαγιά. Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην Παρικόπη Αττικής, από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω. Το 199 συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος στις 22 και 48 χθες, 5 Εβδόμου του 2013, ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε πευκόφρυκτη περιοχή στη Παρικόπη Αττικής. Άμεσα στάθηκαν στον τόπο του συμβάτους δύναμη 20 πυροσβεστικών οχημάτων με 55 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ 26 ατόμων. Παράλληλα, ξεκίνησε τις έρευνες στην περιοχή η Μάγκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλησμού για την ανέβρεση των αιτιών και των υπευθύνων της πυρκαγιάς. Λόγω της σοβαρότητας του συμβάτος, τέθηκε σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενώ συνεχίστηκε η σταδιακή ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή του συμβάτος, ανεβάζοντας τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε 61 με 122 πυροσβέστες και το πεζοπόρο τμήμα σε 96 άτομα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεπικουρούνται από 10 εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα με 20 εθελοντές, 10 ιδιωτικές υπροφόρες, καθώς και δύναμη του στρατού αποτελούμενη από 60 στρατιώτες και 3 μηχανήματα έργου. Με το πρώτο φως της ημέρας, 10 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς και το συντονιστικό ελικόπτερο Super Puma του πυροσβεστικού σώματος, ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Η όλη πυροσβεστική επιχείρηση από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες τόσο λόγω της νυχτερινής ώρας έναρξης, όσο και του δύσκολου ανάγλυφου της περιοχής και των ισχυρών ανέμων. Η στρατηγική που αναπτύχθηκε είχε δύο στόχους. Να ανακοπεί το βόρειο μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να ανακοπεί η πορεία της προς τον δυτικό δρυμό Πάρνηθες. Και δεύτερο στόχο, να οριοθετηθεί το δυτικό νοτιοδυτικό μέτωπο, ώστε να προστατευτεί η κατοικημένη περιοχή των Χαρτομακεδόνων. Και οι δύο στόχοι, μετά από ολονύχτιες και υπεράνθρωπες προσπάθειες, επιτεύχθηκαν. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι από το μεσημέρι της ίδιας ώρας, 12 και 18, εξελισσόταν στην Αττική, στο κάτω Σούλι Μαραθώνα, μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ άλλες δυνάμεις της Αττικής επιτηρούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Μαρκοπούλου μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 2 Οκτώβρου. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι στις 19 και 55 της ίδιας μέρας εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Μαυροσουβάλα Οροπού, στο ίδιο περίπου σημείο, με αντίστοιχη που εκδηλώθηκε στις 18 και 47 της 1 Οκτώβρου του 2013. Τέλος, ιδιαίτερο προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι σε σημείο πλησίων της αρχικής εστίας της χθεσινής πυρκαγιάς στην Παρικόπη, πριν μερικές μέρες, 17 Εβδόμου του 2013, είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς πάλι σε βραδινή ώρα, 21 και 11, και πάλι με παρόμοιες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ.